Εδώ λοιπόν είμαστε στην κρίνη του Κάτου Κάστρο. Κοντά λοιπόν στη δυτική πύλη του Κάτου Κάστρο για να υποδεχτούν τους επισκέπτες και απέναντι από το χαμάμ όπως σώζεται από την Οθωμανική κρίνη πρόκειται για μια λιθόστρωτη κατασκευή επικαλυμμένη με μαρμάρινους λίθους. Η γούρνα δεν έχει διατηρηθεί αλλά η βάση και η υπεσή της είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Είναι ένα κτίσμα ορθογώνιας κάτωψης στο οποίο οι δεξαμενοί, οι χαζανές αλλιώς, δεν διακρίνονται. Ίσως το νερό της να μεταφερόταν από τη δεξαμενή του κάστρου μέσω σωληνώσεων που δεν έχουν όμως αποκαλυφθεί ακόμη. Η κρίνη του Κάτου Κάστρου κάλυπτε τις καθημερινές ανάγκες ίδρευσης των κατοίκων της περιοχής, ήταν τόπο συνάντησης και κοινωνικών συναναστροφών, αλλά και σημείο που προσφέρει λίγη δροσιά στους εισερχόμενους στον οικισμό. Παιδιά, εδώ βλέπουμε το Οθωμανικό λουτρό Χαμάμ Κάτου Κάστρου. Το δημόσιο λουτρό εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων του Κάτου Κάστρου. Χρονολογείται στο 17ο αιώνα και χτίστηκε πιθανότατα στη θέση παλαιότερου. Πρόκειται για ένα απλό κτίσμα με τριμερή διάρθρωση αποτελούμενα από το δροσερό, το χλιαρό και το ζεστό χώρο. Το δωμάτιο αριστερά της εισόδου χρησιμεύε πιθανόν ως χώρος αποτρίχωσης. Στην εστία που έχει αποκαλυφθεί ανατολικά μέσα σε καζάνι που τροφοδοτούνταν από τη δεξαμενή, ζεσθενόταν το νερό και διοχετευόταν στο λουτρό. Οι ημισφαιρικοί θόλοι του χαμάμ έφεραν φωτιστικές σοπές διαφώτιστα. Βλέπετε αν θέλετε και τις εικόνες εδώ. Η επίσκεψη στο λουτρό αποτελούσε συνήθεια όχι μόνο των μουσουλμάνων αλλά και των χριστιανών υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα λουτρά λειτουργούσαν ως χώρο κοινωνικής συναστροφής τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες. Το 1503 οι Οθωμανοί κατασκεύασαν το επιθαλάσσιο τείχος σε επαφή με το βόρειο τμήμα του Μεσαίου Κάστρου, δημιουργώντας το Κάτο Κάστρο και δίνοντας τριμερή διάθρωση στο κάστρο της Μυτιλίνης. Δύο ήταν οι πύλες του Κάτου Κάστρου, μία βορειοδυτικά και μία ανατολικά, που σήμερα είναι καταδαφισμένη. Από αυτή ξεκινούσε διπλό τείχος που συνδεόταν νότια με τη Βυζαντινή Πυλίδα, ενώ βόρεια την προστάτευε μεγάλος κυκλικός πύργος, που είναι κεκλειμένος. Από εδώ ξεκινά το βόρειο επιθαλάσσιο τείχος του Κάτου Κάστρου, το οποίο βαίνοντας δυτικότερα συνδέεται με τον τεράστιο πολυγωνικό πύργο του 15ου αιώνα, στον οποίο εντοπίζεται η αρχή του αρχαίου λιμενοβραχίωνα του Βόρειου Λιμένα. Στη συνέχεια των τείχων απαντά κυκλικός πύργος με μαρμάρινη επιγραφή του 1516, ενώ στη βορειοδυτική γωνία του Κάτου Κάστρου υψώνεται πολυγωνικός πύργος που πρόσθεσε 1756 ο Ναύαγος Κουραματζής και δίπλα του υψώνεται ο πύργος του Χασάν Πασά Τσεζαέρλι. Η εγκατάσταση νεότερων σφαγείων, παστουτζίδικων και καναρά ναυπηγείο στα βόρεια τείχη του Κάτου Κάστρου είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση της περιοχής. Στο επιθαλάσσιο οθωμανικό τείχος του Κάτου Κάστρου έχει ενσωματωθεί τεράστιος γωνιακός πολυγωνικός πύργος. Η μορφολογία του και η δόμησή του κατά το ψευδοεισόδομο σύστημα με λαυξεμένους λίθους από τα λατομεία σαν μουσάκ και μυστεγνών οδηγούν στη χρονολόγηση στο 14ο αιώνα. Το βόρειο λιμάνι του Αγίου Γεωργίου, όπως ονομάζεται τότε η επάνω σκάλα, στηριζόταν στην αμυντική δύναμη αυτού του πύργου. Επλήγει σοβαρά δύο χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τους Οθωμανούς. Από κανόνι τοποθετημένο στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου στο άκρο της επάνω σκάλας. Ο πύργος της Λορανάντα, η πύργη της Βαρκάνας και της Παναγίας και το Καστρέλι Μπούρτζι στο βόρειο σκέλος του νότιου λιμανιού άνοικαν στα δευτερεύοντα οχυρωματικά έργα που προστάτευαν το κάστρο. Στη νεότερη περίοδο ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως σφαγεία.